νέο ναυάγιο για το καπετανάκιο. Μετά τις απίστευτες καθυστερήσεις, στην ολοκλήρωση των εργασιών στο υποκατασκευή κτίριο, το οποίο μάλιστα πλημμύρισε πρόσφατα από τις έντονες βροχοπτώσεις και με φόντο τα χρονοδιαγράμματα παράδοσής του, τα οποία τεινάχθηκαν στον αέρα, ο Σύλλογος Γονέων των Μαθητών του Πρώτου Γέλη Ηρακλείου πραγματοποίησε συνάντηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Αναστασάκη, παρουσία και του εργολάβου. Είμαστε συνεπείς σε ό,τι αφορά στο γενικό πνεύμα. Και προσφέραμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα στο να χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες διδασκαλίας, οι 16 αίθουσες διδασκαλίας, πλην ελαχίστων δηλαδή στο σύνολό τους να αποδοθούν σε χρήση, μέσα στον Φλεβάρι. Εννοείται ότι επειδή το έργο θα δουλεύεται ταυτόχρονα, δεν θα είναι η βέλτιστη λειτουργία του σχολείου, θα πρέπει να γίνει ένας συμβιβασμός. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι λειτουργικό, δεν λύνει το πρόβλημα. Εκείνο το οποίο συζητάγαμε και είχαμε την υπόσχεση είναι ότι θα δοθεί ολόκληρο εσωτερικά το κτίριο. Εγώ σήμερα αισθάνθηκα, έτσι προσωπικά το πω, ότι σαν να δέχτηκα μια πίεση να πάρω την ευθύνη για κάποιο πράγμα το οποίο είναι ημιτελές κατά τη γνώμη μου. Η πρόταση που κατατέθηκε το Γιάννη Αναστασάκη για την παράδοση 16 αιθουσών διδασκαλία στο νέο κτίριο, χωρίς ωστόσο να δοθούν τα εργαστήρια πληροφορικής και φυσικοχημίας, το γραφείο διευθύντριας και υποδιευθύντριας και οι τουαλέτες, άναψε φωτιές. Εγώ δεν νομίζω ότι τα παιδιά μπορούν να μπουν το Φλεβάρι μέσα. Είναι ανέφικτο. Πώς θα μπουν τα παιδιά μέσα? Δεν θα λειτουργήσουν πρώτα-πρώτα τα εργαστήριά μας. Εμείς πιέζαμε να μπούμε για να λειτουργήσουν τα εργαστήρια που αυτή τη στιγμή είναι παροπλισμένα. Για να έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα να κάνουν πειράματα, για να έχουμε πληροφορική σε αίθουσα. Αν δεν έχουμε κομπιούτερ, αν δεν έχουμε ίντερνετ, αν δεν δουλεύει το κυβερνείο του σχολείου, η διοίκηση, πώς θα μπούμε μέσα? Πρόκειται για ημίμετρα, θέλουμε ολοκληρωμένη λύση, απάντησαν, ενώ παράλληλα υπήρξαν ενστάσεις και για το γεγονός ότι οι ίδιοι θα πρέπει να αναλάβουν την όποια ευθύνη. Θέλουμε ολοκληρωμένη λύση. Δεν μπορούν ακόμα και στο παραπέντε του χρονοδιαγράμματος που είναι τον Ιούλιο του 2019 να μας λένε ότι θα σας δώσουμε κάποιες αίθουσες, δηλαδή ημίμετρα. Θέλουμε όλο το κτίριο. Θέλουμε να μπούμε επιτέλους σε ένα κτίριο με αίθουσες διδασκαλίας, με τα γραφεία των καθηγητών και με όρους ασφάλειας. Όπως τόνισαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων, καθηγητές, το 15μελές των μαθητών και μέλος της ΕΛΜΕ, οι εργασίες εργοτάξεων έχουν βαλτώσει εδώ και αρκετό καιρό, ζητώντας άμεσα λύση με την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών, ώστε οι μαθητές να σταματήσουν να κάνουν μάθημα σε παράγκες. Εγώ θεωρώ ότι το έργο είναι στάσιμο, δεν κινείται τίποτα. Με τα μάτια μας και με τα αυτιά μας ούτε βλέπουμε ούτε ακούμε. Μπαίνουμε μέσα όπως τα αφήσαμε πριν τις γιορτές, ακριβώς την ίδια κατάσταση το βρίσκουμε και τώρα. Εμείς αποφασίσαμε ότι θα έχουμε γενική συνέλευση του Συλλόγου την Τετάρτη στις 23 του μήνα 6 ώρα στο σχολείο. Και από εδώ, από αυτή τη θέση, θέλουμε να καλέσουμε όλους τους γονείς να είναι μαζί μας για να πάρουμε την απόφαση ποια από τις δύο λύσεις θα δεχτούμε.